Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα το βράδυ στο ένα channel, ένα live news. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9. Μαζί βεβαίως θα δούμε την επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το τι ακριβώς συμβαίνει στην χώρα μας, μετά και την χθεσινή συμφωνία για τον ΙΣΜΕΤ. Έναν αγωγό μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Βεβαίως ολοκληρώθηκε με πολύ βίαιο τρόπο η επίσκεψη του κυρίου Νετανιάχου στην χώρα μας, καθώς υπάρχουν εξελίξεις και στην χώρα του και μετά την επίθεση των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, όπου εκεί υπήρχε ένας στρατηγός νεκρός και υπάρχουν θέματα. Βράζει το καζάνι, όπως λένε οι διεθνολόγοι και ειδικοί. Από την άλλη, έχουμε το πρόγραμμα επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδου, και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Και από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα καιρικά μας φαινόμενα, τα οποία θα πλήξουν το σύνολο της χώρας, και ήδη έχουν ξεκινήσει οι προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για να βρίσκεται ο μηχανισμός σε πλήρη ετοιμότητα, διότι με την προηγούμενη χιονόπτωση δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής και θα δούμε βεβαίως τι γίνεται και με τον ΙΣΜΕΘ, που είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αυτό πώς και τι θα συμβεί. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Γιάννη Μίτσιο. Πριν πάμε όμως στον ΙΣΜΕΘ, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, διότι εμπλέκεται και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και ο LNG και η ενεργειακή εκεί βεβαίως εδώ στην Καβάλα και στο κοίτασμά της από το Ισραήλ, θα δούμε λίγο τι συμβαίνει στον νομό της Δράμας, διότι μέσα σε πολύ λίγους μήνες, αν θέλετε, για την ακρίβεια, ανακοινώνονται πολύ σημαντικά έργα στην Δράμα, που ήταν ένα, αν θέλετε, χρόνιο αίτημα όχι μόνο των κατοίκων του συνόλου της Δράμας, αλλά και όλων των φορέων. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα το βράδυ στο ένα live news να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Εύχομαι για μια καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Αγάπη, δημιουργία, και νομίζω ότι το δημιουργικό κομμάτι θα το αναλάβουμε εμείς. Νομίζω ότι αρχικά αυτό που ευχόμαστε όλοι είναι υγεία. Προκοπή βεβαίως στην χώρα και κατά δεύτερον σε κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά, διότι όλοι επιθυμούν, και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα, αν θέλετε, κύριε Παπαδόπουλε, τα 10 χρόνια των μνημονίων έχουν οδηγήσει το σύνολο της χώρας σε πάρα πολλούς τομείς πίσω. Έχουν παγώσει πράγματα για τα οποία οι πολίτες, αν θέλετε, δικαίως πολλές φορές διαμαρτύρονται και για την ποιότητα ζωής τους και για την καθημερινότητά τους και για τα έργα τα οποία θα ήθελαν να δουν στον τόπο τους. Και νομίζω ότι αυτό που λέμε πάντα από την αρχή του χρόνου είναι ότι μέσα από την ειρήνη, την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη να έρθει και η ανάπτυξη συνολικά της κάθε περιφέρειας χώρας. Έχουμε 13 περιφέρειες, η κάθε περιφέρεια βεβαίως να αποκτήσει το δικό της βηματισμό. Έτσι και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πέραν των όσων γράφονται και ακούγονται, έτσι. Νομίζω ότι το 2020 είναι μια χρονιά που εμείς και ως Περιφερειακή Διοίκηση αλλά και ως Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Αυτό βέβαια έπρεπε να κάνουμε, γι' αυτό μας έστειλε ο κόσμος εκεί. Μας τοποθέτησε ξανά στη διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι μηχανές πήραν μπροστά και δεν είναι σχήμα λόγου. Όντως πήραν μπροστά, δουλεύουμε πήρε το δός, γιατί ξέρετε διανύουμε αυτή τη στιγμή ένα διάστημα το οποίο έχει να κάνει με την χρηματοδότηση έργων, καταθέσεις τεχνικές, τίτλοι έργων που εδώ και χρόνια δεν είχαν βρει την αντίστοιχη, τη δέουσα, θα έλεγα, έτσι, χρηματοδότηση, να πω μια λέξη, θαλπορή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε έργα τα οποία αναδεικνύουμε που ήταν μιας δεκαετίας ξεχασμένα σε συρτάρια. Και τα τρέχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σύντομα. Όταν λέτε συρτάρια, δηλαδή ανοίξαμε ένα συρτάρι, γιατί προσέξτε, ναι, αυτό δεν που είναι συμβαίνει σημαντικό στην Ελλάδα. Είναι πραγματικό.
Βρήκαμε έργο, αυτό που ανακοινώθηκε πρόσφατα, ο Περιφερειάρχης μας ανακοίνωσε τη χρηματοδότησή του προ 4 ημερών. Ένα έργο 19 εκατομμυρίων ήταν στα συρτάρια της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από την πρώην Νομαρχία και εμείς το αναδείξαμε το προηγούμενο διάστημα του ενός μήνα και κάτι. Το φορμάραμε στα νομοθετικά πλαίσια που σήμερα έτσι διέπονται όλα τα δημόσια έργα και απλά το τρέξαμε για χρηματοδότηση. Προς τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ, το ΠΟΥΔΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και καταφέραμε να μιλάμε σήμερα έχοντας ήδη τη χρηματοδότηση υπαρκτή. Αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό είπα κάποια έργα όντως χρήζανε κάποιες έτσι καλύτερες μέρημνας και αυτό κάνουμε εμείς με απόλυτη επιτυχία. Και πιστεύω αυτό που κάνω εγώ στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και το βλέπω κιόλα, το κάνουν και οι άλλοι συνάδελφοί μου στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Καβάλας, Ξάνθης, Κομωτινής, Ροδόπη, Εύρου, έτσι, για να μην αδικώ και κανέναν. Απλά νομίζω ότι πήραν μπρος οι μηχανές και δεν θα σταματήσουν. Κοιτάξτε, δεν σε πρέπει καμιά να σταματήσουν. Γιατί διότι είπαμε, είμαστε στο κατάλληλο time να προλάβουμε το τρένο. Τις χρηματοδοτήσεις των έργων που όλοι επιδιώκαμε και επιδιώκουμε. Το τρένο, ξέρετε, αυτής της προγραμματικής περίοδου τελειώνει το 20. Εγώ θα δεχτώ ότι με την καλή βούληση και θέληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει και μία παράταση το 21. Θα πρέπει μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, μαζί με την παράταση εννοώ, να αξιοποιηθούν αυτοί οι κοινοτικοί πόροι. Γιατί αυτό το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης προβλέπει ότι όσα χρήματα δεν απορροφηθούν από την Ελλάδα, τη χώρα μας δηλαδή, σε έργα, επιστρέφονται πίσω. Έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία θα πάρουμε από τη Δράμα ή θα πάρουμε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και θα τα πάμε στην Περιφέρεια της Κρήτης ή αντιστρόφως. Δεν Όχι. γίνεται αυτό. Και μου χαθούν χρήματα. Βεβαίως. Και με λυπεί το γεγονός ότι να έχουμε πράγματα, να έχουμε χρήματα και αυτά τα χρήματα να μην μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, διότι υπάρχουν φάκελοι όχι μόνο στις ενότητες, όχι στις περιφέρειες, στους δήμους και στα υπουργεία πολλές φορές, θα μένει κάτω σε πάκους χαρτιών, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν πολύ σημαντικά έργα που σήμερα έχει ανάγκη ο τόπος. Κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, είναι στις προτεραιότητες πρέπει να είναι, διότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Έτσι, κλιματική αλλαγή λέτε. Γι' αυτό τρέχουμε αυτή τη στιγμή τόσες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και όχι μόνο σας λέω, βλέπω και ίδιες προτάσεις που έρχονται και από άλλες περιφερειακές ενότητες. Είναι σημαντικό να θωρακίσουμε τα δημόσια κτίρια, να πάμε σε μη τόσο σπάταλα έτσι, κτίρια όσον αφορά πάντα τα ενεργειακά και για το χειμώνα και για το καλοκαίρι. Χρήζουν και χρήζανε άμεσης φροντίδας όλο αυτό το διάστημα. Εμείς πέσαμε με τα μούτρα πάνω στη δουλειά αυτή, τη συγκεκριμένη. Έτσι, σκύψαμε πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα και αυτή τη στιγμή σε 7 δημόσια κτίρια ασχολούμαστε και ήδη ξεκινάμε με τις πρώτες δημοπρατήσεις που είναι το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και ούτω καθεξής. Έπονται και άλλα, είναι σε αριθμό 7. Είναι χρήματα τα οποία, κύριε Παλαιστίδη, είναι σημαντικό να τα κρατήσουμε στη χώρα μας. Είναι χρήματα ευρωπαϊκά για την βελτίωση όλων αυτών των κτηρίων, ενεργειακά. Και είναι κρίμα, το επαναλαμβάνω, να ακούσω ότι αυτά τα χρήματα, αφού δεν απορροφήθηκαν, θα πάνε στην Ευρώπη, θα πάνε σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, εμείς μέσα από τα δελτία και μέσα από τις εκπομπές του σταθμού, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μιλούμε για αυτόν τον κίνδυνο, ότι μπορεί να χαθούν χρήματα. Γι' αυτό καλούμε όλους τους θεσμικούς και πιέζουμε έτσι ώστε να τρέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Οι διαδικασίες, οι μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και από τους δήμους και από όλους τους φορείς να γίνουν, βρε αδερφέ, 5 πράγματα με αυτά τα χρήματα. Διότι δεν θα μας τα δίνει η Ευρώπη, η ΕΣΑΗ, να μας στέλνει πακτολό χρημάτων για να κάνουμε 10 πράγματα. Εγώ δεν σας λέω 20, κύριε Παπαδόπουλο. Εγώ σας λέω 10. 10 που να είναι βασικά, που να είναι σημαντικά, που να είναι αναπτυξιακά, που να προστατεύουν τους πολίτες από καιρικά φαινόμενα, από καταστροφές. 10 βασικά πράγματα θέλει. Εγώ είμαι της αρχής βέβαια, στοχεύω στα 20 να πετύχω τα 10. Όσο περισσότερους στόχους βάζω, έτσι, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχω να πετύχω, αν μη τι άλλο, σε περισσότερα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, οι στόχοι πρέπει να είναι μεγάλοι,
όσον αφορά το μέγεθος ενώ πάντα της κάλυψης ενός προβλήματος. Λέγαμε, ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα για την οδική ασφάλεια. Οι δρόμοι μας χρήζουν άμεση βελτίωση. Το οδόστρωμα, οι οδικοί άξονες που ενώνουν τη Δράμα, την Καβάλα, το υπόλοιπο της περιφέρειας. Όπου χρειάζεται παρέμβαση, πρέπει να γίνει. Σήμερα που υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, οδική ασφάλεια, νομίζω δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Ο χρόνος τελειώνει, όπως είπατε και εσείς, 21, άντε να πάρουμε και μια παράταση υλοποίησης μέχρι το 23, όπως προβλέπετε. Από εκεί και πέρα, αυτή η στρόφιγγα, η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει χρήμα και πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να το μαζέψουμε αυτό το χρήμα και να το πάμε εκεί που πρέπει, υποφελία του κοινωνικού συνόλου, έτσι δεν θα είναι σαΐ. Άρα είναι θέμα ετοιμότητας, μελετών. Οι συνεργάτες που έχω, σας λέω ότι είναι από τους καλύτερους. Έχουμε κάνει όλες τις μελέτες εμείς, ως Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Έχω ένα στελεχειακό δυναμικό πολύ καλό και χωρίς εισαγωγικά το εκμεταλλεύομαι στο απόλυτο. Θέλετε γιατί συντήρηση δρόμων, θέλετε συντήρηση γεφυριών, θέλετε κτίρια, θέλετε καθαρισμό ρεμάτων, θέλετε αντιπλημμυρική θωράκιση, θέλετε διαγραμμίσεις, θέλετε φωτισμούς, θέλετε τα πάντα, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, κοιτάξτε, η ύπαρξή μου αυτό, με αυτό έχει να κάνει. Αν δεν θέλαμε, δεν θα είχα ρόλο εγώ να βρίσκουμε είτε εδώ είτε στο μετερίζι που αυτή τη στιγμή λειτουργώ ως αιρετός, έτσι. Θα είχαμε τελειώσει εμείς αιρετοί. Από τη στιγμή που υπάρχουν απαιτήσεις από την κοινωνία, ο ρόλος μας είναι να είμαστε κι εμείς επιποδός, να απαιτούμε και μάλιστα να διεκδικούμε, όχι απλά να απαιτούμε, και να διεκδικούμε και να ικανοποιούμε τον κόσμο ο οποίος μας στήριξε για αυτόν τον λόγο. Δεν έχουμε κανένα άλλο λόγο ύπαρξης, να πίνουμε καφέ. Και δεν κάνουμε αρχά. Πρέπει βεβαίως να υπάρχει και, αν θέλετε, συνεργασία, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου όλοι οι δήμαρχοι του νομού της Δράμας και όλοι οι φορείς, να θέσουμε και στόχους και προτεριότητες. Τι είναι η προτεριότητά μας το 20. Τι εννοείται, θέλουμε. Εννοείται. Αυτό υπάρχει. 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 Είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία με τους δημάρχους, όπως αναφέρατε, και γενικότερα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και νομίζω ότι ιεραρχούμε τα προβλήματα, τα θέματα, τα έργα, και αυτό αποδεικνύεται σε καθημερινή βάση με τις ανακοινώσεις που κάνουμε και με τον προγραμματισμό που έχουμε ήδη εξαγγείλει ότι δρομολογούμε αύριο αυτό, μεθαύριο το άλλο, και μάλιστα έχουμε πει ότι μέσα στο 20 θα συμβούν 5 σημαντικά πράγματα. Αυτά λοιπόν τα σημαντικά, να είστε σίγουροι ότι θα τα δείτε. Θα τα δούμε, θα τα δει η κοινωνία της Δράμας. Έχετε βάλει και ένα άλλο στοίχημα. Βασικά έχετε βάλει πολλά. Εγώ κρατώ το ένα, γιατί έχουμε εμείς την τιμή να σας φιλοξενούμε από τη Δράμα τηλεφωνικά τις περισσότερες φορές. Σήμερα σας έχουμε εδώ. Και είναι και, αν θέλετε, από τα θετικά μας αυτό να είστε σήμερα εδώ. Έχετε βάλει και ένα στοίχημα που έχει να κάνει με την αξιοποίηση του τουριστικού ρεύματος στο νομό της Δράμας και έχει να κάνει με το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού. Πολλά υπόθηκαν, πολλά εγγράφησαν, πολλά παρέμεινε κλειστό, είχε κλείσει, έχασε την έγκλη του, έχασε την δημοσιότητα. Μία σειρά προβλημάτων σε ένα χιονοδρομικό κέντρο, όπως είναι αυτό της Δράμας, που δεν είναι της Δράμας, είναι στη Δράμα, αλλά είναι όλης περιφέρειας. Έτσι, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς και να αποκτήσουμε αυτή την ενδοπεριφερειακή συνείδηση, όταν για παράδειγμα σε άλλες περιφέρειες τα χιονοδρομικά κέντρα λειτουργούν και προσελκύουν πάρα πολλούς επισκέπτες. Το Φαλακρό, όπως είπατε, είναι μια προστιθέμενη αξία όχι μόνο στη Δράμα, αλλά σε όλη την περιφέρειά μας. Είναι ένα brand name της. Ένα brand name, έτσι, προστιθέμενη αξία, το λέω εγώ στα ελληνικά. Και μάλιστα αυτή η προστιθέμενη αξία, όντως, όπως είπατε, είχε ατονίσει. Εμείς λοιπόν αυτό που κάναμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε με μεγάλη αγάπη και ζήλο, είναι να έχουμε σήμερα στα χέρια μας, μετά από μια πενταετία, την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση του βουνού, του Φαλακρού, γιατί χωρίς αυτή την άδεια δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα μα τίποτα. Πείτε το απλά, ούτε καρφί. Ούτε καρφί. Αυτή τη στιγμή, αφού έχουμε πάρει παραμονές πρωτοχρονιάς την άδεια, μετά από πιέσεις προς το αντίστοιχο Υπουργείο, και για να μην αδικώ και κανέναν,
χρησιμοποιώντας στο απόλυτο σε καλή συνεργασία με τον κυβερνητικό βουλευτή μας τον Κώστα τον Πλούχο, με τον οποίο έχουμε κάνει επισκέψεις, δύο επισκέψεις στο Υπουργείο. Τέλος πάντων, ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα να πάρουμε αυτήν την πολυπόθετη άδεια, η οποία εκκρεμούσε 5 χρόνια. Το βουνό δηλαδή δεν μπορούσε την τελευταία πενταετία να κάνει τίποτα. Άσχετα τι ακουγόντουσαν και τι λέγανε. Ούτε μία λάμπα. Εδώ λέμε αλήθειες. Έτσι. Δηλαδή, όσα χρήματα και να είχαν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εικασίες και φιλολογικά, έτσι, φιλολογικές τοποθετήσεις. Αυτή τη στιγμή, έχοντας εμείς την άδεια, θα ξεκινήσουμε με τη νέα χρονιά άμεσα να δημοπρατήσουμε το έργο της βελτίωσης και λειτουργίας των δύο lift, τα οποία είναι ανενεργά πάνω από μια δεκαετία. Και φυσικά δεν είναι το όραμά μας μόνο αυτό. Αυτό έχει να κάνει. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η επόμενη φάση είναι να δημιουργήσουμε υποδομές στο Φαλακρό. Όπως είπατε, το Φαλακρό είναι κάτι που θα πρέπει να το αγκαλιάσει και το αγκαλιάζει η περιφέρεια όλη. Και οι συνάδελφοί μου, τους οποίους μιλάω συνεχώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι μόνο, τοποθετούνται πάνω σε αυτό και εστιάζουν και αυτοί την προσοχή στο τι θα κάνουμε στο Φαλακρό. Εκεί λοιπόν πρέπει να απογειώσουμε, χωρίς εισαγωγικά, αυτό το προϊόν προς την θετικότερη, έτσι, εξέλιξή του. Αυτό έχει να κάνει με υποδομή, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και να μεγενθύνουμε την επισκεψιμότητα, υποδομές του τύπου κτηριακές εγκαταστάσεις, κατασκευή καταστημάτων που απευθύνονται στους λάτρες του χιονιού, σε είδη ένδυσης, υπόδυσης, όλα αυτά τέλος πάντων. Γιατί όχι και εστίασης. Για την εστία, ναι. Επίσης, καφέ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 καφέ. Δεν είναι, όχι ότι καλύτερο όσο αφορά την εικόνα τους. Έτσι, όταν επισκέπτεται το βουνό τριήμερο 2.000 και 3.000 κόσμο, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτές οι εγκαταστάσεις αυτών των δεν κόσμων. Είναι αρκετές δεν είναι αρκετές οι επιχειρήσεις αυτές, όχι, για να καλύψουν τις ανάγκες των. Και δεν σχεδιάστηκαν, να σας πω και την αλήθεια, όταν σχεδιαστήκαν δεν υπήρχε αυτή η προοπτική. Σήμερα εμείς το βουνό το βλέπουμε με άλλη προοπτική. Θα μιλάμε στο Φαλακρό, για το Φαλακρό, γιατί αυτή είναι η επιδίωξή μας τα επόμενα χρόνια. Με το λίγο χιόνι που έχουμε τώρα, το οποίο κρατά λίγες μέρες λόγω καιρικών συνθηκών, να το διατηρήσουμε από την πρώτη μέρα που πέσει όλο το διάστημα του χειμώνα. Και αυτό γίνεται με το τεχνικό χιόνι, την ύπαρξη δηλαδή τεχνικού χιονιού. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και ο πρώτος στόχος είναι αυτός, κύριε Παλαιστίδη, και νομίζω ότι είμαστε. Είμαστε κοντά σε αυτό. Είμαστε κοντά στο στόχο και ας με επιτρέψει και ο προϊστάμενός μου που είναι ο Χρήστος ο Μέτιος, να πω ότι να εκφράσω την ευχαριστία μου προς το πρόσωπό του και γενικότερα στους συνεργάτες, γιατί υπάρχει η προαίρεση θετική και αυτή τη στιγμή βλέπουμε πώς θα το πετύχουμε. Πώς θα στοχεύσουμε σωστά δηλαδή για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί όντως το βουνό ως βουνό, ως φυσικό θέρετρο είναι πανέμορφο, έχει τις καλύτερες πίστες. Θέλει λίγο ένα φινίρισμα. Αυτό το φινίρισμα θα το κάνουμε εμείς. Θέλει ένα φρεσκάρισμα. Ένα φρεσκάρισμα. Θέλει ένα τεχνητό χιόνι να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί αυτό να φτάσει μια εκεί πάνω και να γίνει. Καλυτέρευση των υποδομών. Των υποδομών, τις πίστες που έχουμε. Και γιατί όχι, κύριε Παπαδόπουλε, να δούμε και το θέμα της διαμονής. Υπάρχουν λάτρες που ταξιδεύουν από. Δηλαδή, να σας πω τώρα, έχετε κι εσείς τη Δράμα Δίωδο, έχουμε και στο νομό της Ροδόπης Δίωδο. Βλέπουμε τι έχει γίνει την περίοδο των γιορτών με Βουλγάρους τουρίστες που επιλέγουν τη δική μας περιφέρεια. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, ίσως να έχουν καλύτερες υποδομές, εγώ σας λέω, στη δική τους χώρα με τα χιονοδρομικά και με το σχί. Όταν έρχεται ένα διήμερο, τριήμερο, εδώ τετραήμερο, θα μπορούσε ενδεχομένως να απολαύσει και εδώ το σπόρο αυτό. Κατά καλή μας τύχη, η διανυκτέρευση υφίσταται, μπορεί να γίνει. Έχουμε δίπλα στο χιονοδρομικό μας κέντρο, μην ξεχνάτε, την κοινότητα του Βόλακα. Έχουμε πάμπολες. Θέλετε να σας πω και το σλόγγαν. Βόλακας, τόπος να ζεις. Ναι. Υπάρχει ένα σλόγγαν. Βεβαίως. Ένα πανέμορφο χωριό. Μην γελάτε εσείς, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, το έχω διαβάσει. Μπορεί να φιλοξενήσει η κοινότητα του Βόλακα πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι και παραδίπλα του Γρανίτη, το κάτω Νευροκόπη, αλλά ακόμη και η Δράμα. Δεν είναι μακριά το Φαλακρό γενικότερα από την πόλη. Έτσι, νομίζω ότι αυτό το διασφαλίζει το επιχείρημα. Ήδη το έχει διασφαλίσει. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές για την παραμονή κάποιων ωρών
των φύλων του χιονιού, του σκι, στο εκεί σημείο, στο χιονοδρομικό κέντρο. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, τουλάχιστον για το θέμα του χιονοδρομικού θα σας φιλοξενώ πάρα πολύ συχνά μέχρι να γίνουν αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα να αρχίσουν να υλοποιούνται. Βεβαίως. Γιατί μέσα από το μπραντ, όχι, το φαλακρό. Όχι. Πρέπει να γίνουν 5 βασικά πράγματα για να είναι ανοιχτό, να είναι όμορφο, να είναι λειτουργικό, για να μπορεί να δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Το τεχνητό χιόνι, για παράδειγμα, είναι από τα σημαντικότερα σήμερα που μπορεί να συζητούμε. Θα σας φιλοξενώ πάρα πολύ συχνά και θα ασκώ και κριτική, διότι θα κρατήσω σημερινή εκπομπή από μαγνητοφώνηση για να έχω να λέω, κύριε Παπαδόπουλε, το είπατε αυτό και δεν το κάνουμε τώρα. Θα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας φιλοξενήσουμε και επάνω ζωντανά στο χιονοδρομικό τη στιγμή που θα υπάρχουν εξελίξεις και νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι μπροστά μας. Κύριε Παπαδόπουλε. Το λέτε τώρα, σας το πω και εγώ δημόσια, γιατί εγώ δημόσια έχω μάθει να τα λέω στη ζωή μου. Είμαστε open κανάλι, είμαστε ανοιχτό κανάλι. Δημόσια είπατε, μας κάνατε αυτή την πρόσκληση. Δημόσια θα την αποδεχτούμε. Και δημόσια βεβαίως θα πάμε και στο Βόλακα, να πάμε και στο χιονοδρομικό και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει για να προβάλλονται, για να συζητώνται, για να γίνονται 5 πράγματα, αλλά και για να είμαστε η μία περιφερειακή ενότητα με την άλλη πιο κοντά να υποστηριζόμαστε. Βεβαίως. Και πρέπει σε αυτό να συμβάλλουμε όλοι στην ενδοπεριφερειακή συνείδηση. Και μπορούμε να το κάνουμε. Ταυτιζόμαστε απόλυτα. Το συνάλλαγμά μας πρέπει να μένει στον τόπο μας. Απόλυτα. Και μάλιστα είπα ότι δεν έχουμε και τίποτα, επειδή βρισκόμαστε στην Καβάλα, να χωρίσουμε έτσι. Υπάρχουν χίλια στοιχεία που μας ενώνουν με τους Καβαλιώτες. Και όχι μόνο, σας είπαμε, και συγκεκριμένα για το βουνό, τώρα που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα. Το βουνό είναι κάτι που το αγκαλιάζει γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο η περιφέρειά μας, θα έλεγα η Μακεδονία, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, κύριε. Θα σας πω κάτι. Λίγο με τα τουριστικά, δεν έχω τελειώσει καμία σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, ούτε έχω κανένα ταξιδιωτικό πρακτορείο. Αν γίνουν αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα και προβληθούν με έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο τρόπο στην Τουρκία, σε μια χώρα 80 εκατομμυρίων και σε μια πόλη 20 εκατομμυρίων που απέχει από η Κωνσταντινούπολη με τη Δράμα 3,5 ώρες περίπου, να είστε βέβαιος ότι πολλοί λάτρεις του σκι από την Τουρκία θα επισκέπτονται το νομό σας. Είμαι βέβαιος, γιατί έχουμε τα ακούσματα αυτά, γιατί και εγώ συνομιλώ με ανθρώπους, μπορεί να μην είμαι ειδήμονας επάνω στο τουριστικό κομμάτι και αυτό το ξέρουν όλοι, αλλά συζητώ με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι προσπαθώ να πάρω γνώση από αυτούς, γιατί αυτοί είναι εξειδικευμένοι και όντως αυτό που λέτε ισχύει και θα απογειωθεί κάτι τέτοιο, έτσι, με την επισκεψιμότητα από τη γείτονα χώρα, γιατί δεν έχουν κάτι αντίστοιχο αυτοί και εμείς είμαστε εδώ να τους καλοδεχτούμε, να τους υποδεχτούμε, αφού όμως πράξουμε αυτά που είπαμε πρώτερα. Και να το κάνουμε, να είστε σίγουρος. Κυρία Αντιπεριφερειάρχα, ευχαριστώ θερμότατα που βρεθήκατε σήμερα από την Δράμα εδώ στο στούντιό μας, στην Καβάλα, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θα μας δοθεί δυνατότητα, τα λέμε και πάρα πολύ συχνά, θα μας δοθεί δυνατότητα εκ νέου να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα, γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητήσουμε για να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως επιθυμεί ο καθένας μας για τον τόπο του. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο σημείο αυτό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ένα live news συνέχεια. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9. Θα δούμε τώρα τι συνέβη και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, τι σημαίνει για την Τουρκία, πώς δηλαδή Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ κατά πολλούς έχουν απομονώσει την Τουρκία και μιλώ βεβαίως για την διακρατική αυτή συμφωνία για τον αγωγό EastMed. Χθες δεν είχαμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε πολύ αναλυτικά με τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Γιάννη Μίτσιο από την Αθήνα. Τώρα τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, κύριε Μίτσιο, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά να έχουμε. Με ειρήνη πάνω απ' όλα. Αυτό νομίζω πια είναι υγεία και ειρήνη. Είναι τα δύο βασικά που πρέπει τώρα να συζητούμε, ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, κύριε Μίτσιο, μετά από όλα όσα διαδραματίζονται και τα οποία αρχίζουμε και βιώνουμε. Και θα βιώσουμε στο πολύ σύντομο μέλλον. Έχει πάρει φωτιά όλη η περιοχή από τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Τα τηλέφωνα των υπερδυνάμεων, μπήκαμε έτσι δυναμικά στο 2020.
Τώρα να δούμε λίγο αυτή, τι σημαίνει για τη χώρα μας αυτή η διακρατική συμφωνία, γιατί το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, θα έλεγα εγώ κύριε Μίτσικο, βλέπουμε τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Ο Ερντογάν έπεσε σε δύο ταμπλό. Μία στο εσωτερικό του, μία στο εξωτερικό του. Εδώ φαίνεται, ανάγκαζε μάλλον, προσπαθούσε ο κύριος Ερντογάν να αναγκάσει πάρα πολλές χώρες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Επέλεξε τον άλλο τρόπο. Ο τρόπος αυτός και η συμφωνία αυτή απομονώνει στην ουσία την Τουρκία, γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις πολύ σκληρές ανακοινώσεις από εχθές, το βράδυ, αργά. Έχει ένα μεγάλο εκνευρισμό η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Βλέπει ότι δεν της βγαίνει ιδιαίτερα ο σχεδιασμός για τη γαλάζια πατρίδα και τα νεοοθωμανικά όνειρα. Αυτός ο αγωγός και η συμφωνία τριών χωρών της Μεσογείου, Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και αργότερα θα μπει και η Αίγυπτος και η Ιταλία στην ολοκλήρωση του αγωγού. Είμαστε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες χώρες η Αίγυπτος και το Ισραήλ στην περιοχή. Ουσιαστικά θα ακυρώσει το σχεδιασμό της ΑΟΣ και της συνεργασίας που έκανε με την Λιβύη η Τουρκία, διότι δεν μπορείς να παρακάμψεις αυτόν τον αγωγό, τον East Med. Απ' την άλλη μεριά έχει τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς κεφαλαίων, αλλά επίσης στην Αμερική που πρόσφατα πέρασε και ο προϋπολογισμός και υπεγράφει από το Κογκρέσο και από τον Πρόεδρο της Αμερικής, έχει μπει μέσα έως East Med Act. Έχει γίνει δηλαδή και μια νομοθετική παρέμβαση τον οποίο στηρίζει και πολιτικά η Αμερική. Έχουν ακουστεί από εχθές διάφορα ότι ενδεχομένως ο Ντόναλντ Τραμπ να μην συμφωνεί ή να μην στηρίζει την κατασκευή αυτού του σημαντικού έργου, αυτού του σημαντικού αγωγού, άσχετα αν η Ευρώπη χρηματοδοτικά στηρίζει αλλά και πολιτικά αυτόν τον πολύ σημαντικό αγωγό για να απεξαρτηθεί πια από το ρωσικό αέριο, διότι όλοι θυμόμαστε, κύριε Μίτσιο, τα προηγούμενα χρόνια πώς λειτουργούσε ο Βλαδιμίρ Πούτιν με το να πατάει το κουμπί και να κλείνει τη στρόφιγγα του αερίου. Φαίνεται πως σε επίπεδο Ευρώπης έχουμε και τις δύο στηρίξεις, και την οικονομική και την πολιτική. Μένει να δούμε, γιατί εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ζάπιο αναφέρθηκε τρεις φορές σε ένα άλλο έργο που συσχετίζεται με τον Ισμέτ, αν θέλετε, και μιλώ για τον LNG που είναι, μην κρυβόμαστε, που είναι αμερικανικών συμφερόντων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Κοιτάξτε, θα έρχεται φυσικό αέριο σε ευρωποιημένη μορφή από τα αποθέματα και από την παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλεξανδρούπολη και συνέχεια θα διοχετεύεται στην Ευρώπη. Αλλά δεν νομίζω ότι πιο πολύ έχει μεγαλύτερο συμβολικό χαρακτήρα και ως ένα βαθμό και για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Τα 10 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο είναι πολύ λίγα για την ευρωπαϊκή αγορά. Σκεφτείτε, μόνο ένας αγωγός που έχουν οι Τούρκοι προς την Βόρειο Ευρώπη, το ρωσικό αέριο, θα είναι 110 κυβικά. Άρα λοιπόν έχει και μια πιο πολύ γεωπολιτική και διπλωματική διάσταση, πέραν ότι όντως θα μπαίνει και μη ρωσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. Το ζητούμενο είναι ότι θα πάρει περίπου 5 χρόνια να κατασκευαστεί, δεν έχει γίνει μελέτη σκοπιμότητας ακόμη. Και βέβαια θα δούμε και στην πορεία, διότι η κατασκευή του θα πρέπει να περάσει από βάθη περίπου 3 χιλιόμετρων. Το μεγαλύτερο βάθος που θα πρέπει ο αγωγός να κατέβει στο βυθό της Μεσογείου είναι 2.960 μέτρα. Είναι μια παγκόσμια πρόκληση και τεχνική πρόκληση. Δεν έχει αντίστοιχο έργο σχεδιαστεί παγκοσμίως και κατασκευαστεί. Και επίσης πριν την Κρήτη, εκεί δηλαδή στο ανατολικό κομμάτι, στον ομό Λασιθίου, έχει κάποια θέματα μορφολογικά όπως διάβαζα χθες, δηλαδή θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους τεχνικούς και πάνω απ' όλα γεωπολιτικά να το δούμε, όλοι οι αγωγοί μπορεί να υπογράφονται στα χαρτιά, μπορεί να σχεδιάζονται, αλλά πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου και τις πολιτικές και τις διεθνείς εξελίξεις πώς θα διαμορφωθούν, ούτως ώστε αυτοί οι αγωγοί να γίνουν βιώσιμοι και πραγματικότητα. Σε αυτό που λέτε δεν θα διαφωνήσω, διότι εγώ σας λέω ότι τα 9 δις υπάρχουν σήμερα, κατά τη εφημένα υπάρχουν 9 δις το κόστος του έργου, του συνολικού έργου. Από την άλλη πρέπει να δούμε αγοραστές, πρέπει να δούμε τι θα συμβεί διεθνώς,
πρέπει να δούμε τι προβλέπει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα θα γίνει το ένα μέρος της μελέτης σκοπιμότητας, διότι έχουμε εμπλοκή τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Πρέπει να δούμε αν αυτός ο αγωγός βάσει της μελέτης σκοπιμότητας μπορεί να λειτουργήσει ή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η Ευρώπη σήμερα στηρίζει οικονομικά και πολιτικά αυτόν τον αγωγό. Ναι. Βασικά το 80% του αερίου θα είναι από τα κοιτάσματα τα ισραηλιτικά στο πεδίο το Λεβιάθαν και αργότερα ο σχεδιασμός προβλέπει να μπουν και της Αιγύπτου προσθήκες μέσα φυσικό αέριο αλλά και αυτά που θα βρεθούν και θα εκμεταλλευτεί η Ελλάδα στα δικά της πορικά ύδατα και στην ΑΟΣ νοτίου της Κρήτης. Υπάρχει περίπτωση μετά από αυτή την συμφωνία να δούμε γεωτρύπανο από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν στην νότια της Κρήτης. Να χάσει μετά από αυτή την συμφωνία, να χάσει την ψυχραιμία του. Και ναι και όχι, διότι μετά τα σημερινά γεγονότα στη Βαγδάτη και στον ξεσηκωμό που επικρατεί στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή με τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού, νομίζω ότι ενδεχομένως η Τουρκία να βρεθεί σε δύο επίπεδα. Πώς να χειριστεί το Μεσανατολικό με το Ιράν, διότι πριν λίγο 2-130 με πεζοναύτες Αμερικανούς που πηγαίνανε στη Βαγδάτη να προστατεύσουν την πρεσβεία, κάνανε μία ώρα βόλτα πάνω από το αεροδρόμιο της Ρόδου, δεν τους είχαν δώσει το πράσινο φως οι τουρκικές αρχές να περάσουν από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας για να πάνε εκεί. Άρα είναι ένα θέμα αυτό πώς θα χειριστεί η ίδια η Τουρκία το επόμενο κομμάτι εκεί. Και το δεύτερο, οι αντιδράσεις που θα προκαλέσει η αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού αλλά και στρατιωτών από την Τουρκία στη Λιβύη, διότι ανεβαίνουν οι τόνοι και στην Αίγυπτο και σε άλλες γειτονικές χώρες. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Εμείς είμαστε ένα μέρος του όλου παζλ που γίνεται στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Ή αν θέλετε ένα μέρος του προβλήματος. Γιατί πολλοί λένε ότι είμαστε ένα μικρό μέρος του προβλήματος, κύριε Μίτση. Μικρό, μεγάλο. Τυχαίνει να βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιστορικά και παγκόσμια που έχει πολύ μεγάλο γεωπολιτικό βάρος από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι τώρα. Μπορεί να είναι ευκαιρία, μπορεί να είναι και δυσκολία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όπως και να έχει. Υπάρχει ανησυχία. Από τώρα, από την ώρα που μιλούμε και για τον επόμενο μήνα. Η ανησυχία πάντα υπάρχει, διότι η Τουρκία δουλεύει με το μοντέλο των τετελεσμένων γεγονότων. Αν δει η Τουρκία τώρα και είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν γίνει τελικά, γιατί κρατώ κάποια επιφύλαξη η συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ τη Δευτέρα, την Τρίτη, διότι τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή τρέχουν. Μπορεί να έχουμε γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν πολεμική εμπλοκή ή δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει το Ιράν, αλλά κάτι θα ετοιμαστεί, δεν μπορεί να μείνουν έτσι. Η Τουρκία εκμεταλλευόμενη λοιπόν αυτή την ένταση και την αναμπουμπούλα μπορεί να το κάνει αυτό, να στείλει φρεγάτες ή να στείλει μέσα στο μήνα να φτιάξει αυτά που λέγανε τα οικόπεδα και να στείλει λοιπόν φρεγάτες και γεωτρύπανο έξω από την Κρήτη που εκεί θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να τοποθετηθούμε όχι μόνο διπλωματικά αλλά στρατιωτικά πλέον. Η Ελλάδα είναι μόνη της ή έχει συμμάχους αυτή τη στιγμή? Οι σύμμαχοι θα φανούν όταν θα κριθεί. Τώρα όλοι στα λόγια είναι καλή. Αλλά όταν έρθει η ώρα των λόγων και των πράξεων, εκεί θα κρυθούν όλοι. Σας ανησυχεί από εδώ και στο εξής οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, κύριε Μίτσιο? Γιατί πολλοί ανησυχούν με τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων 24 ωρών. Μπήκαμε σε μία πολύ ρευστή περίοδο, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που διακυβεύεται είναι όχι μόνο η σχέση Αμερικής-Ισραήλ-Ιράν, αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα σε ένα ευρύτερο κομμάτι της Μεσογείου που ξεκινάει από το Λίβανο και φτάνει μέχρι το Αφγανιστάν. Ο Τραμπ υποστήριζε ότι εγώ δεν θα μπλέξω όπως στο παρελθόν με τη Μέση Ανατολή,
αποδείχθηκε ότι με τη σημερινή κίνηση δημιούργησε συνθήκες που θα ενώσουν ένα μέρος των λαών της περιοχής και των ηγετών ενάντια στην αμερικανική παρουσία. Η ένταση δεν θα είναι μόνο στο κομμάτι το τοπικό, δηλαδή αν θα υπάρχουν εντάσεις, βομβαρδισμοί ή να εξαπολυθούν πύραυλοι από μια χώρα στην άλλη, αλλά το ζήτημα είναι με την παραγωγή του πετρελαίου που θα φεύγει από το Περσικό κόλπο, από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν μεγάλη πρόσβαση οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί στην ευρύτερη περιοχή έχουν 40 βάσεις στις χώρες Σαουδικής Αραβίας, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, στο Τουρκμενιστάν από πίσω, στο Αφγανιστάν, στο Βόρειο Ιράκ. Τι θα γίνει με τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών και πόσο οι αντιδράσεις των λαών που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι ο σιτικός άξονας και η περσική επιρροή ξεκίναγε από το Λίβανο με τη Χεζμπολάχ που έχουν προβλήματα οι Ισραηλοί, πήγαινε στη Συρία, πήγαινε στο Ιράκ, στο Ιράν και τις χώρες του κόλπου. Άρα λοιπόν είναι ευρύτερη η ένταση και δεν νομίζω η Αμερική αυτή τη στιγμή να έχει τοπικά συμμάχους είτε τους λαούς είτε κυβερνήσει την περιοχή. Αυτό νομίζω που έγινε θα φοβήσει κόσμο. Η Ρωσία, η Γαλλία και η Κίνα τοποθετήθηκαν αρνητικά σε αυτή την εξέλιξη. Από τη μια μεριά η Αμερική προσπαθεί να φτιάξει ένα συμμαχικό δικό της περιβάλλον με την Βρετανία, το Ισραήλ και τη Γερμανία, η οποία πήρε μια πιο φιλική θέση προς την Αμερική σήμερα. Το πετρέλαιο ήδη πήγε στα 70 δολάρια και δεν ξέρουμε τις επόμενες μέρες πόσο θα πάει. Και οι παγκόσμιοι επενδυτές αρχίζουν να ποντάρουν περισσότερο στο χρυσό, στο ασίμι, σε μέταλλα. Άρα θα δούμε δηλαδή και άλλες γεωπολιτικές και παγκόσμιες οικονομικές προεκτάσεις μιας κρίσης που μόλις ξεκίνησε. Κύριε Μίτσικο, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτές τις εξελίξεις των τελευταίων ώρων. Θα έχει συνέχεια η όλη αυτή η κατάσταση. Το λέγαμε και παλαιότερα ότι είναι ένα καζάνι που βράζει. Απλά δεν ξέρουμε πότε αυτό το καζάνι θα φουντώσει για τα καλά. Φαίνεται πως έφτασε η ώρα που το καζάνι αυτό φουντώνει και πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν όλες αυτές οι καταστάσεις που διαδραματίζονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για αυτήν την σύνδεση από την Αθήνα. Θα έχουμε δυνατότητα και σε άλλες εκπομπές και δελτία ειδήσεων να ξανασυνδεθούμε και πάλι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Μίτσο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από την Αθήνα, από τον διεθνολόγο μας, από τον κύριο Γιάννη Μίτσικο. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό το ένα Life News έχει ολοκληρωθεί και για σήμερα το βράδυ. Μείνετε μαζί μας σε πολύ ελάχιστα λεπτά από τώρα. Ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.